Το παρελθόν είναι παρελθόν. Το παρόν είναι που μετράει. Και όταν είσαι υπόπιμα λιωτάκι, θα δείξει τι είναι το παρόν και τι θα είναι το μέλλον. Καλό το κορίτσι μου το όμορφο. Πόσο χαίρομαι. Μετά από καιρό να σε ξαναδώ. Και εγώ αγάπη μου. Κάτσε στο αρχοντικό μου. Μην ακουμπήσεις το τραπεζάκι γιατί είναι τιμόροπο, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ, δεν θέλουμε να το αλλάξουμε. Τι κάνεις, Πόπη μου? Καλά, εσύ? Καλά. Χαίρομαι πολύ, λοιπόν, είναι φοβερά εδώ πέρα. Δεν είναι ωραία? Ναι, πολύ μου άρεσε και η παραγωγή εδώ. Ναι, είναι πολύ καλά τα όλα τα παιδιά, πάρα πολύ. Δόξα στον Θεό, έχουμε 32 κάμερες, 45 φωτιστικά και πάει γερανούς, πράγματα, κακό, χαμός, χαμός. Τρομερό. Είσαι καλά? Καλά. Πώς σου φαίνεται που θα περάσουμε το Κυριακάτικο βράδυ μαζί? Τέλεια, δεν υπάρχει καλύτερη πρόταση. Έχω καιρό να σε ακούσω. Κοίταξε να δεις, πρόσεξε. Και γι' αυτό το λόγο είπα, αφού έχω καιρό να την ακούσω, θέλω αν πριβέ, βέβαια όχι αν πριβέ, γιατί μας βλέπουν 8 εκατομμύρια τηλεθέατες, δεν το συζητώ. Να μου πεις τα νέα σου. Καταρχήν σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Είδα πριν ξεκινήσουμε τα παιδιά σου και χάρηκα πάρα πολύ που έχεις τόσο χαριτωμένα παιδιά. Μόνο αν και μόνο... δεν συνέχεια ο γιος μου, αλλά έχεις και μια κόρη. Και το παιδί το είπε ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει μια αδελφή στο σπίτι. Σίγουρα. Και μου έδειξε την αδελφή του. Συγγνώμη. Εσύ τίποτα, η κόρη δεν υπήρχε. Για να πες λοιπόν αυτή τη διαφορά της μάνας καμιά φορά που πιο πολύ... Γιατί το έχω τραβήξει και εγώ, αγαπάει πιο πολύ το γιο από ότι την κόρη. Όχι, δεν τον αγαπάω περισσότερο, τον αγαπάω και τα δυο μου παιδιά. Απλά ο Βασίλης, επειδή έχει χάσει τον μπαμπά του, είμαι λίγο πιο κοντά του. Κατάλαβα. Έτσι για να. Όχι ότι τα διαχωρίζω, η αγάπη μου είναι η ίδια και για τα δύο. Απλά ο Βασίλης μου, επειδή γι' αυτό το λόγο που σου είπα. Ωραία, δεν θα πούμε για ευχάριστα πράγματα. Είναι και τα δύο υπέροχα παιδιά. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του και συγχαρητήρια που έχει αυτή την υπέροχη παρέα. Δεν ξέρω πώς είσαι στην προσωπική σου ζωή. Αν θέλει να μου πεις, μου το λες. Αν όχι, πάλι το σέβομαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά για τους γονείς είναι το πιο σημαντικό πράγμα και είναι και πάνω απ' όλα. Πες μου όμως από εκεί και πέρα, πώς συντηρείς αυτά τα παιδιά? Γιατί είναι μικρά παιδιά. Πρέπει να τα σπουδάσεις, να τα μεγαλώσεις. Δόξα τω Θεώ, όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, γιατί δούλευα αρκετά χρόνια και εγώ και ο σύζυγός μου. Ο Μπάμπης που έφυγε από τη ζωή. Δόξα τω Θεώ, έκανα τα κουμάντα μου. Και είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Δεν έχω ανάγκη. Ακόμα και να πω ότι σταματάω αύριο το πρωί, δεν έχω ανάγκη. Δεν ζω από αυτό. Αυτό το αγαπάω και το κάνω. Και κάποιες φορές έχω βοηθήσει και κάποιους φίλους μου, ας πούμε. Μπράβο. Άρα λοιπόν μέσω της δουλειάς σου μπορείς να είσαι και πιο κοντά σε ανθρώπους. Εκφράζομαι. Το κάνω χρόνια, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και έχω κάτι να ασχολούμαι. Εγώ όταν σε μελετούσα τότε, εκείνο τον καιρό που σε έβλεπα, με λίγο φασαρία, με λίγο κίνα και μετά δυστυχώς με αυτό το χαμό του ανθρώπου σου, είδα μια γυναίκα που τελικά, ενώ είχε κάτι και έχει κάτι και καλά κάνεις και συνεχίζεις και δεν πρέπει να λείπεις τους φάνους σου, πιο πολύ ασχολήθηκε ο κόσμος με διάφορα σχόλια και με... Εντάξει, μπορεί να κάνεις και εσύ μια ίντρικα και εγώ την κάνω καμιά φορά. Δηλαδή, έχω όταν κάνει είπες, πολλές ίντρικες. Εγώ δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα και τα λοιπά. Και καλά έκανες. Γιατί άλλοι που είναι Παπάρα και δεν το λένε, εσύ είσαι η Ποπάρα και είναι αλήθεια γιατί είναι και το όνομά σου. Και είσαι και Ποπάρα για μένα. Είναι ο τίτλος του CD μου. Έχουν παρεξηγήσει κάποιοι τον τίτλο του CD, γιατί είπα ένα τραγούδι σατυρικό και αυτοσαρκαζόμουν. Ξαναπες το πάλι, γιατί θέλω να ξαναπενθυμίσω στους τηλεθεατές πώς ήταν το όλο θέμα, πώς ξεκίνησε. Τι λοιπόν, είπες, δηλαδή, ήταν ο τίτλος... Με είχε σατυρίσει ο Λάκης ο Λαζόπουλος και εγώ για να το απαντήσω, δηλαδή άλλοι που λέγανε, ας πούμε, θα πάμε δικαστήριο και τα λοιπά. Εγώ για να το απαντήσω πάνω σε αυτά που με σχολίαζε, του έδωσα μία απάντηση μέσω του σατυρικού μου τραγουδιού που είπα. Και το ονόμασα από πάρα, είναι ο τίτλος του CD μου. Για το 2008 τώρα μιλάμε. Και είναι και το όνομά μου. Και από εκεί, ας πούμε, με βγάλανε υπό πάρα. Ενώ είναι ο τίτλος του CD. Αλλά είναι και το όνομά μου, δεν με πειράζει. Ακριβώς. Εσύ στεναχωριέσαι με αυτά τα σχόλια, έχεις στεναχωρηθεί στο παρελθόν. Σου μπλόκαραν κάποιο ενθουσιασμό στο να κάνεις πράγματα. Σου άρεσε που τα κάνανε, γιατί κάποια φορά λένε any publicity is a good publicity. Ασχοληθήκανε δηλαδή, πιο πολύ με την προσωπική μου ζωή. Παρά, ας πούμε, με τη δουλειά μου, δηλαδή έλεγα κάποιες εκπομπές, έλεγα εμένα για τα προσωπικά μου επειδή με ρωτάγανε και πολύ πιο λίγο για τη δουλειά. Αυτό συνήθως, έτσι, και εμένα έτσι, αυτό μου είχε μείνει. Ναι. Και τη στιγμή που είχες το τσαγανό, ρε παιδί μου, και όλο αυτό το πράγμα, και, γιατί εσύ δεν είσαι μόνο τραγουδίστρια, είσαι και διασκεδάστρια, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν τραγουδάς σε μια συναυλία, σε ένα κάτι, ξέρω εγώ τι, βγάζεις ένα δίσκο και χάνεσαι.
Εσύ διασκεδάζει τον κόσμο. Διασκεδάζω τον κόσμο. Λοιπόν, και εκτός από αυτό. Είσαι χρήσιμη. Εκτός από αυτό, είχαμε εμείς μαγαζιά και κοντά σε εμάς, ας πούμε, ταΐζαμε πάρα πολύ κόσμο. Δουλεύανε πάρα πολλοί κόσμοι. Πολλοί τραγουδιστές, πολύ προσωπικό. Και, και έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να μου πεις κάτι πιο έτσι ιδιαίτερο. Υπήρξε φορά που την ώρα που τραγουδούσες και είχες κάποιον που σε φλέρταρε και είχες αποδεχθεί αυτό το φλερτ με την έννοια του τραπεζιού και με σένα στην σκηνή και να το χαιρόσουν, σε αποθούσε αυτό το πράγμα, ήθελες ο άλλος να έρχεται μόνο και μόνο να σε ακούσει και εννοώ και μπορεί να ήταν και παντρεμένος και να ήταν και μαζί με τη γυναίκα του κάτω. Πολλές φορές. Πες μου λίγο σε αυτά τα πράγματα πώς είναι. Πολλές φορές όταν βγαίνουμε στην πίστα, όχι μόνο εγώ, οι τραγουδιστές, μας φλερτάρει από κάτω ο κόσμος, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν και τις γυναίκες τους δίπλα. Αλλά αυτό το παραβλέπουν εκείνη τη στιγμή και πολλές φορές μου έχουν χώσει και το τηλέφωνο τους, ας πούμε, που έχω πάει να τους χαιρετήσω, στο χέρι μέσα. Εσύ έχεις τραντάκι μαζί ή είσαι με γυμνά χέρια? Όχι, είμαι με γυμνά χέρια. Πώς το πιάνεις? Το έχω πάρει. Α, το έχεις πάρει? Βέβαια. Το έχει πάρει? Βέβαια το έχω πάρει. Και? Όταν μ' άρεσε και έβλεπα ένα φλερτ που μ' άρεσε και εμένα το. Καλά, συγγνώμη, πώς μπορεί να συγκεντρώνεις στη σκηνή? Εγώ δηλαδή τώρα που έκανε σοου, αυτά τα χαζά που κάνω καμιά φορά, έχω τέτοιο τρακ και τα λοιπά που δεν μπορώ εγώ να το κατέβαινα κάτω. Και νομίζω κάτω. Ότι δεν υπάρχει. Νομίζω... Κατέβαινα και κάτω, έπαιρνα από το χεράκι τον κόσμο και... Σαν τον Καλίδη που έχει κάνει ένα τρικέφαλο τρομερό, χαιρετάει όλο το μαγαζί. Και χαιρετάω όλο το μαγαζί, ειδικά και όταν είναι φίλοι μου, γιατί οι φίλοι μου φέρνουν κάποιους άλλους φίλους τους. Βέβαια. Οπότε... Δεν μπορεί να πιάνεις και κουβέντα, τι κάνεις, τι φάγατε σήμερα. Βεβαίως, θα πιάσω και κουβέντα. Μη μου πεις. Αλήθεια σου μιλάω. Πω που με κοροϊδεύεις. Ναι, όχι, τους πιάνω την κουβέντα. Γιατί και αφήνεις το τραγούδι και παίζει μπάντα εκεί πέρα και τα λοιπά και εσύ λες τι κάνεις. Όχι, αλλά σε ένα ταξίδι, ας πούμε. Σε ένα ταξίδι, δεν μπορώ να πω πολλές κουβέντες, αλλά σε ένα ταξίδι, ας πούμε, την ώρα που κάνω ένα σόλο, εγώ μπορώ να μιλήσω. Και τους κατουράς τους μουσικούς, δεν σε νοιάζει να τους ακούσουν τους έρημους. Και μετά, αφού τελικά έχεις πει τα δικά σου κάτω κτλ., αρχίζεις και συστήνεις. Και λες στην κιθάρα ο Τάδε, στο πιάνο εκείνο, στο σαξόφωνο ο άλλος. Καταρχήν, ας πούμε, όταν τους σηκώνομαι. Εγώ σηκώνομαι και μαζί τους και χορεύω πολλές φορές με τον κόσμο. Καλά, το, τόσο πολύ διασκεδάζω. Θυμάμαι τον μπαμπά μου. Ξέρεις, εγώ ήταν μικρό παιδί, ο πατέρα μου με τραμπολογούσε στην Τριάννα του Χιλά, στον Αστέρα. Είχα γνωρίσει τον Καζατζίδη με τη Μαρινέλα μαζί, καθόμουν στο Πάλκο, πάνω ήμουν 6-7 χρονών όταν ήταν τότε αυτοί μαζί. Και θυμάμαι ότι τελικά ο μπαμπάς ήταν πολύ γλεντζές και ο δικός μου πατέρας. Η μαμά παγιωμένη πάντα, η λατρεία του, αλλά γκομένιζε με όλες τις γύρω-γύρω. Ή και το Περπινιάδη που του έκανε λίγο τον τσάτσο και του σύστηνε τις δεύτερες, τις τρίτες και τέτοια. Όχι τις δεύτερες, τις τρίτες της εβδομάδας, τις τραγουδίστρες εννοώ. Και ο μπαμπάς μια χαρά έσπαγε μπαλόνια και τότε ξέρεις πάγανε μπαλόνια με την καρφίτσα για να κάνουν το θόρυβο. Τα έχεις προλάβει εσύ τα μπαλόνια? Όχι, μόνο τα πιάτα. Είσαι πολύ νέα. Αυτό τώρα μόνο τα πιάτα. Μόνο τα πιάτα. Αλλά μετά τα καταργήσαν, αλλά σε κάποια μαγαζιά το έχουν ξαναφέρει πάλι στη μόδα. Πες μου τώρα αυτό το θέμα του θορύβου, δηλαδή τα λουλούδια, τα πιάτα, το οτιδήποτε είναι αυτό το εντουράζ που κάνει τη διασκέδαση. Πόσο γκαζώνει τελικά τον καλλιτέχνη? Ή πόσο δεν το γουστάρει αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να του λερώνει το φόρεμα το. Πολλές φορές μας λερώνει. Πολλές φορές την έχω φάει εγώ στο μάτι με το λουλούδι. Πολλές φορές έχω φάει και τους δίσκους στο κεφάλι μου. Πολλές φορές όταν πιο παλαιότερα που είχαν τα πιάτα, στη Γερμανία θέλω να σου πω ότι είχα πάει σε ένα μαγαζί και είχαν πορσελάνες. Και φοβόμουν να μην κοπώ κιόλας τα πόδια, ήταν πολύ επικίνδυνο. Και ευτυχώς που τα σταματήσανε μετά. Και τώρα, ας πούμε, πολλές φορές κουνάνε τη σαμπάνια και λουζόμαστε. Ή ας πούμε παίρνουν ένα μπουκάλι. Αυτή τη σαμπάνια που δεν είναι ποιοτική, παίρνουν ένα μπουκάλι και το καίνε στην πίστα. Σοβαρά. Ναι. Παλιά νομίζω και έκανε και τις γραβάτες, σου βάζανε και αυτές τις κάσεις με. Χαμός, όταν μεθύσει κάποιος άνθρωπος, δεν τον ελέγχεις. Δεν ελέγχεται όταν έχει πιει και έχει έρθει στο κέφι και χαλάει. Κάνει τα στραβά μάτια και ο επιχειρηματίας, γιατί σου λέει αυτός θα μου τα κουμπίσει. Ξέρουν ποιοι είναι οι καλοί πελάτες. Πες μου πόσο σταρ ξυπνάει η Pop Μελιωτάκη μια μέρα. Ή πόσο χαζή ξυπνάει μια άλλη μέρα και δεν κοιτάζει τη μαρκίζα, δεν κοιτάζει πώς θα τοποθετηθεί, σε ποιο ωράριο. Δηλαδή, μπορεί να της πει ο καταστηματάρχης, επειδή είπες τώρα να βγεις την ώρα που είναι μεθυσμένη ή να βγεις πολύ νωρίς. Πόσες φορές έχεις τσαντιστεί και πόσες φορές έχεις χαρεί που σε έχουν τοποθετήσει για αυτό που θεωρείς ότι αξίζεις. Όλοι οι τραγουδιστές βγαίνουν με πρώτο-δεύτερο πρόγραμμα. Και να θέλεις να με βγεις όταν έρθουν, ας πούμε, αργά. Κάποιοι άνθρωποι στις 1, στις 2 η ώρα θα σε δούνε αργά. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να βγει 3-4 η ώρα. Έχει τύχει να βγω και 4 η ώρα το πρωί. Δεν μπορώ να πω όχι.
Ναι, αλλά το γιατί όνομά σου στη Μαρκίζα ήταν πάντοτε όπως το ήθελες εσύ, έχει τύχει να... Αν και βασικά, αρχικά τραγουδούσες στους συζύγους σου το μαγαζί, έτσι δεν εγώ είναι. Εγώ έχω τραγουδήσει λοιπόν, πολύ και στο εξωτερικό, γιατί είχαμε και μαγαζί στη Γερμανία με τον σύζυγο και ήμουνα στη Γερμανία. Λοιπόν, από εκεί έχουν παρελάσει όλα τα ονόματα. Όπως και με τις μούσες που είχαμε, και εκεί ήρθαν πάρα πολλά ονόματα και τραγουδούσαν. Ναι, έχω τραγουδήσει με πάρα πολλούς και πριν γίνουν ονόματα και μετά, και ήμουνα στο σύζυγο τα μαγαζιά περισσότερο. Έχω όμως τραγουδήσει και σε πολλά άλλα διάφορα μαγαζιά. Δηλαδή, ας πούμε και επαρχία που πάω ή πάω και εξωτερικό. Έχω δουλέψει Αυστραλία, έχω δουλέψει Τορόντο, έχω δουλέψει Μόντρεαλ. Πόσοι υποδέχονταν εκεί, πρώτα απ' όλα γιατί αγαπούν την Ελλάδα, αλλά σένα συγκεκριμένα, σαν Πόπι Μαλιωτάκι. Εμένα με αγκαλιάζει ο κόσμος. Με ένα περίεργο. Είσαι απλός άνθρωπος. Ναι, είμαι απλή, διασκεδάζω μαζί τους, χορεύω και μαζί τους, μιλάω, βγάζω φωτογραφίες. Πάω και στο σπίτι. Χορεύω και μαζί τους, δεν μου το έχεις πει να κάνουμε μια χορογραφία πρόβα να την χορέψουμε. Έλαντε. Θα ξανακαλέσεις. Εν τω μεταξύ, εσύ είσαι καν ηθοποιός, είσαι σχεδιαστής μόδας top, είσαι χορευτής, είσαι παρουσιαστής. Πολυτεχνίτης και ρυθμοσπίτης. Λοιπόν, ένα τραγούδι δεν έχεις κάνει. Ούτε πρόκειται πόπο. Πόσο θα το ήθελα πολύ να κάνω ένα τραγούδι. Δεν υπάρχει. Γιατί? Εκτός και να κάνουμε ένα ράπο, ιδέες, ένα ράπερ. Τέτοιο. Ναι, έχω τόσους φίλους ράπερα, μας γράψει ένα τραγούδι, θα γίνει σεισμός. Για βάλ' το λίγο στο μυαλό σου. Αν μου έχει μείνει πολύ... μυαλό ακόμη. Δεν ξέρω αν με αφήνει εδώ παραγωγός ο κύριος Καλανιώτης, γιατί μου είπε ότι κάνω πάρα πολλά και πρέπει να ηρεμήσω και να είμαι μόνο για το κανάλι. Ένα τραγούδι λέμε. Ένα μόνο, κύριε Καλανιώτη. Ένα μόνο τραγούδι. Δεν θέλω με τίποτα άλλο. Ωραία. Πες μου τώρα, αύριο έχεις να κάνεις μία επιλογή. Τι θα επέλεγες να είσαι, ποιου στυλ τραγουδιού, του λαϊκού? Θα ήθελες να έχεις κάνει ένα ελαφρό μπουατοειδές τραγούδι, θα ήθελες να έχεις ένα κλασικό ρεπερτόριο. Τι είναι αυτό που παρέλειψες να κάνεις στη ζωή σου ή δεν παρέλειψες και τίποτα? Μπορεί αυτό που κάνω να σε αρέσει πάρα πολύ. Ή με ποιον θα ήθελες να κάνει μια συνεργασία, μπορεί να είναι και διεθνή όνομα. Κοίτα, εγώ έχω κάνει, δηλαδή στις δισκογραφίες μου έχω πει και μπαλάντες, έχω πει και ρούμπες, έχω πει και τσιφτετέλια, έχω πει και ζεμπέτικα, έχω πει και λαϊκοδημοτικό, δηλαδή ένα καινούριο που το έφερα φρέσκο, δεν το έχω κυκλοφορήσει πουθενότητα στα social media, είναι λαϊκοδημοτική ρούμπα, την οποία δεν έχω ξανακάνει τέτοιο τραγούδι. Ποιος και θα την πω πρώτη σου φορά. Είπε να το κάνεις αυτό? Σου είπε κάποιος ή σε πλησίζει και σου λέει? Άκουσε τη φωνή μου, νομίζω μου λέει ότι σου ταιριάζει και λίγο το δημοτικό. Γιατί όχι, δεν το δοκιμάζεις? Ένα λαϊκό δημοτικό είναι. Και το έκανα σε στυλ, ας πούμε, μπορεί να παιχτεί και σε κλαμπ. Είναι πιο μπιταριστό. Σαν remix, ας πούμε. Πιο μπιταριστό είναι. Ωραία. Δεν είναι ακριβώς δημοτικό-δημοτικό με κλαρίνο. Είναι πιο. Τώρα μου φέρνεις ένα ερώτημα στο μυαλό μου να σου πω, μιας και μου λες αυτό το πράγμα που είναι ένα μίξ. Ναι. Έχεις ακούσει καθόλου το τραγούδι που πρόκειται να πάει στη Eurovision, που είναι ένα τραγούδι, ας το πούμε, ethnic και έχει λίγο χαρακτήρα ποντιακό? Και αυτοί υποτίθεται θέλουν να περάσουν κάποια μηνύματα. Αν δεν το έχεις ακούσει, να μην το σχολιάσουμε. Δεν το έχω ακούσει καθόλου. Πρέπει να το ακούσεις και ίσως να σου αρέσει και να μοιάζει λιγάκι με το δικό σου. Το θέλω να το ακούσω τώρα και δεν το έχω ακούσει ακόμα και χαίρομαι που θα το ακούσω για πρώτη φορά. Πριν πάμε όμως αυτό, θέλω να μου πεις, τότε που έβγαινες πολύ στα media, πάρα πολύ, την έχω πατήσει και εγώ, γι' αυτό σου λέω, θέλω να δω τη δική σου την άποψη. Ήταν κάτι που το έκανες εσκεμμένα, σε έπαιρνε έτσι το ρεύμα και δεν μπορούσες να πεις όχι σε κάποιους που σε καλούσαν μόνο και μόνο για να βγάλουν θεαματικότητα δική τους? Γιατί από ό,τι κατάλαβες, δεν σε βοήθησε πάρα πολύ. Το δεύτερο. Αυτή βοηθιόντουσαν. Το δεύτερο. Αυτό. Το δεύτερο. Πιστεύω ότι, για να μην χαλάσω χατήρι και τσακωθούμε, γιατί έχει γίνει και αυτό. Έλεγα πολλές φορές ναι, ενώ δεν ήθελα να το κάνω. Μα η δισκογραφική σου δεν σε προστάτευε? Δεν είχες μια δισκογραφική? Να σου πει, ρε παιδί μου, θα βγεις αυτές τις φορές, θα κάνεις έτσι. Δεν θα άκουγα. Κάνω αυτή τη συνέντευξη. Δεν άκουγα. Δεν άκουγες. Δεν άκουγα. Με είχε πάρει... Με είχε πάρει μπάλα και δεν άκουγα κανέναν. Άρα λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω και πάμε δηλαδή στο 2002, θα σου πω εγώ, όχι πολύ πολύ, 2004 εκεί. Τι δεν θα έκανες πάλι, τι θα ήθελες να είχες αποφύγει? Παράδειγμα, ας πούμε το 8, υπήρχε μέρα που έκανα σε 4 διαφορετικά κανάλια, έκανα θέματα. Κάναμε, ας πούμε, πολλές φορές έλεγα ατάκες, τις οποίες... Τις παίρνανε, τις λύζανε και τις κάνανε. Ακριβώς. Οπότε έπρεπε στην αυγή για να υπερασπιζήσεις τον εαυτό σου. Κάναμε, ας πούμε, ένα, πώς να σου το πω, μία ίντρικα, την οποία περνάγαμε καλά, κάναμε την πλακίτσα μας, αλλά αυτό όμως, κάποιοι καταλάβαιναν ότι το κάναμε από πλάκα και κάποιοι άλλοι το παρεξηγούσαν κιόλας.
Αλλά πιστεύω στην πορεία το καταλαβαίνανε κάποιοι άνθρωποι που είναι νοήμων. Κάποιοι άλλοι δεν το καταλαβαίνανε και νομίζανε επειδή κάναμε πλάκα ότι ήμασταν, μπορεί να με περνάγανε και για χαζί. Καλά, σίγουρα χαζί δεν ήσουν με τίποτα. Ναι. Ενώ... Αλλά ήσουν μια αγωνίστρια, είσαι μια αγωνίστρια γυναίκα. Δεν είναι γραφικό αυτό όπως το λέμε έτσι. Είναι πολύ ωραίο. Όχι. Και ένδοξο να το κάνεις. Και ειδικά όταν λες ότι έχω βοηθήσει και ανθρώπους, αυτό είναι ακόμη και συγκινητικό, θα έλεγα. Ναι, έχω Από βοηθήσει. Εκεί πέρα όμως, όταν θέλουμε να είμαστε star, κάποια στιγμή μας φιλτράρουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Πρέπει δηλαδή να ακούμε σε κάποιον. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βλέπεις μια μπαχατέλα που λέγεται Kardashian και έχει γίνει μια super star. Συμφωνώ. Κάνει δηλαδή μια φωτογραφία που για να την ανεβάσει κάνει 18 ώρες να την ρετουσάρει. Το αποτέλεσμά της όμως είναι ότι παρακινεί ολόκληρη η βιομηχανία του χρήματος και την φτιάχνουν και την κάνουν κάτι. Εδώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Όμως, όταν βλέπει ο άλλος πώς συμπεριφέρεται μια τάδε γυναίκα που έγινε star και ενώ κατά τη γνώμη του και κατά τη δική μου δεν έχει τα προσόντα, σου λέει γιατί να μην το κάνω εγώ. Ναι, αλλά αυτή όμως, όταν ξυπνάει το πρωί, βρίσκει 400 μηνύματα από το manager της ότι πρέπει να κάνει αυτό. Θα φας 10 και 10 μία μπανάνα η οποία θα είναι ξεφλουδισμένη μέχρι τη μέση. Δεν θα κοιτάς ποτέ το προφίλ, γιατί τώρα θέλουμε να δούμε το αν φας. Γιατί είπαν ότι έχεις στραβή μύτη. Έτσι τους μιλάνε οι manager. Ναι. Εσύ θα έμπαινε σε μία τέτοια διαδικασία προκειμένου, ή θα ήθελες μάλλον να είχες μπει, γιατί τώρα πια έχεις κάνει την πορεία σου και θα ήταν. Αυτές το κάνουν από την ημέρα που βγαίνουν και κάποιος τους μανατζάρει από την αρχή. Όταν έχεις προχωρήσει, δεν γίνεται. Θα είχες πει σε αυτό το κλισέ, ήθελε να είσαι ελεύθερη. Όχι, να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Άρα, να λοιπόν, κάνω ό,τι γουστάρω. Και που την πάτησες, εσύ φταίς. Ναι, φταίω. Οπότε. Εγώ φταίω. Μα μόνο εγώ φταίω, κανείς άλλος. Αλλά εμένα μου βγήκε σε καλό, γιατί κοίταξε από αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να ασχοληθόταν πιο πολύ με την προσωπική μου ζωή, αλλά ακουγόταν, έλεγα και τα τραγουδάκια μου. Εννοείται. Έστω και ακαπέλα, α πούμε. Πολλέ φορέ το δελτίο ειδήσεων, α πούμε, το Star τότε, μου λέγανε πε και το τραγουδάκι σου. Όχι, και το έλεγα. Εδώ δεν το πει ακαπέλα, εμεί σου έχουμε και το CD, έχουμε και το μικρόφωνο. Οπότε, βλέπει ότι εμεί έχουμε ένα αξεσουάρ παραπάνω που λέγεται μικρόφωνο. Βέβαια, είσαστε οργανωμένοι. Επιτέλου να μα το αποκαλύψει αυτό το κρίνο τραγούδι. Βέβαια. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε. Σπέσε. Έκανες τη διαφορά, γι' αυτό μπαίνεις στη ζωή μου. Ένιωσα πρώτη φορά να υδρώνει το κορμί μου. Άλλαξες την ύπαρξή μου με την πρώτη σου μάτια. Κι όταν βρίσκεσαι μαζί μου θέλω κι άλλα πιο πολλά. Έκανες τη διαφορά, γι' αυτό μπαίνεις στη ζωή μου. Ένιωσα πρώτη φορά να υδρώνει το κορμί μου. Έκανες τη διαφορά, γι' αυτό μπαίνεις στη ζωή μου. Ένιωσα πρώτη φορά να υδρώνει το κορμί μου. Στη ζωή μου ίσο ότι έχω ονειρευτεί. Πριν το πέρασμα της νύχτας έχω πια ερωτευτεί. Έκανες τη διαφορά, γι' αυτό μπαίνεις στη ζωή μου. Ένιωσα πρώτη φορά να υδρώνει το κορμί μου. Έκανες τη διαφορά, γι' αυτό μπαίνεις στη ζωή μου. Ένιωσα πρώτη φορά να υδρώνει το κορμί μου. Έκανες τη διαφορά, γι' αυτό μπαίνεις στη ζωή μου. Ένιωσα πρώτη φορά να υδρώνει το κορμί μου. Έκανες τη διαφορά, γι' αυτό μπαίνεις στη ζωή μου. Ένιωσα πρώτη φορά να υδρώνει το κορμί μου. Έκανες τη διαφορά, γι' αυτό μπαίνεις στη ζωή μου. Ένιωσα πρώτη φορά να υδρώνει το κορμί μου. Έκανες τη διαφορά. Μπράβο, ρε Πόπη. Αυτό είναι το τραγούδι. Έκανες τη διαφορά. Έτσι. Μπράβο.
Αυτό που λέγανε να υδρώνει το αυτί μου, δεν υδρώνει το αυτί μου, αλλά υδρώνει το κορμί μου. Είδες πώς μπορεί να αλλάξει μία λέξη. Αμέσως. Το νόημα. Όλη του τραγουδίου. Εγώ νομίζω ότι αυτό, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σουξέ. Γιατί είναι εύκολο, ρυθμικό. Ναι, και χορεύεται κιόλα. Είναι χορευτικό. Αυτό άμα γίνει ένα super remix με ένα ράπερ, με ένα έτσι κτλ. Η δεύτερη μου κίνηση είναι αυτή. Θα το κάνει οπωσδήποτε. Καταρχήν, ένα τραγουδί, να ξέρει. Εγώ δεν ότι ξέρω πάρα πολλά, λόγω του ότι στα πάρτι μου έπρεπε να βάζω διάφορα remix ενός hit. Τέσσερα remix συνήθως κάνουν που είναι καλά. Δηλαδή με ένα κομμάτι γίνονται τέσσερα διαφορετικά. Πιο γρήγορο, πιο αργό. 7, 8, 3, 4, πώς θα λένε και τέτοια. Οπότε αυτό το κομμάτι, επειδή έχει ωραίο στακάτο και στίχο και μουσική, αν το ραπάρεις ή το ρουμπιάσεις πιο πολύ ρούμπα δηλαδή, θα γίνει πάρα πολύ καλό. Είναι η πρώτη φορά που το λέω στην εκπομπή και πιστεύω ότι θα είναι καλό τάξιδο. Να καλημίσω, το ευχόμαστε. Γιατί με το που έκλεισε χθες το τηλέφωνο που με πήρε η κοπέλα, κατευθείαν μετά με πήρα να πάω εκπομπή. Ναι, εύχομαι να σε ανοίξουμε το δρόμο και, λέω και να είναι. Τύχια. Δηλαδή, λέω τι έγινε ξαφνικά. Έχουμε, είμαστε κουρλίδες. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ θέλω να μου πεις κάτι άλλο τώρα. Εάν θα έπρεπε να φύγουμε για την Αυστραλία αύριο και να μην έχεις τα παιδιά μαζί, γιατί θα πρέπει να κάνεις. Τα παιδιά έχουν τις δικές τους εδώ πέρα. Σίγουρα. Στα σχολεία τους, τα έτσι και τα αλλιώς. Και θα έπρεπε να φύγεις για 3 μήνες. Θα το έκανες? Για 3 μήνες. Πιστεύω ότι αν ήταν καλοκαίρι, ναι. Το χειμώνα. Άρα να πάρεις και τα παιδιά μαζί που δεν θα έχουν σχολεία και τέτοια. Το χειμώνα είναι δύσκολο λίγο, αλλά το καλοκαίρι μπορώ να το κάνω. Θέλω να ξέρω, αγαπάς να τραγουδάς πιο πολύ ερωτικά τραγούδια ή ξεσηκωτικά, δηλαδή. Ξεσηκωτικά. Θα διασκεδάζει ο κόσμος. Γιατί κάθεται ο κόσμος. Από εμένα, δηλαδή, που λέει. Κάθεται ο κόσμος και δεν διασκεδάζει, μόνο κάθεται και σε κοιτάει έτσι. Ενώ με το χορό, ας πούμε, σηκώνονται και καρέκλες. Ναι, αλλά όταν σε επισκιάζει, γιατί όταν σηκωθούν όλοι, ο τραγουδιστής συνήθως δεν φαίνεται, ρε παιδί μου. Μα αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, να σηκώνει το κόσμο να διασκεδάζει. Θα σε δούνε και σε ένα-δύο μπαλάντες. Ας πούμε στην αποχώρηση που κάνει ο κάθε καλλιτέχνης, τον βλέπουνε. Ναι, και σε ένα-δύο μπαλάντες. Στο κλείσιμο, φυσικά. Ναι, στο κλείσιμο τον βλέπουνε. Ναι, ναι. Δηλαδή έτσι κλείνω συνήθως. Εσύ θέλεις να διονυστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή τα παιδιά να γίνουν καλλιτέχνες ή τραγουδιστές ή κάτι άλλο? Δεν τους αρέσει, δεν μου το έχουν συζητήσει, αλλά αν τους άρεσε, πολύ ευχαρίστως θα ήμουν δίπλα τους. Mm-hmm. Δεν τους αρέσει όμως. Εσύ τώρα πες μου ακριβώς, για να ξέρει ο κόσμος, είμαστε πάλι πίσω, σου ανοίγουμε το δρόμο, εύχομαι όλα να πάνε καταπληκτικά. Όντως μου τον ανοίγεις, όντως μου τον ανοίγεις και σε ευχαριστώ δημόσια γι' αυτό. Και πραγματικά θα το χαρώ ιδιαίτερα. Πες μου λοιπόν, τι ετοιμάζεις τώρα, να ξέρει και ο κόσμος. Ολοκληρώνω αυτό το single που κάνω τώρα, έχω γράψει άλλα 2 τραγούδια. Θα κάνω remix αυτό εδώ, το έκανε στη διαφορά. Μου το υπόσχεσαι. Οπωσδήποτε. Και μακάρι να έμπαινε και εσύ μέσα σε αυτό το σημείο. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Γιατί έχεις θετική αύρα και γιατί όχι να μην δοκιμάσεις και εκεί τη δύναμή σου. Ένα τραγούδι είναι ούτως ή άλλως. Να βάλουμε ένα ράπερ, να βάλουμε και σένα. Να κάνω τη διαφορά. Και άλλη ναι, διαφορά. Να κάνεις τη διαφορά. Έκανα τη διαφορά. Μετά έχω εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Μου έχουν κλείσει κάποιες εμφανίσεις. Θα πάω στην Αρχαία Επίδαυρο να τραγουδήσω. Μετά θα μελάρισα και ούτω καθεξής. Και ολοκληρώνω και αυτό. Γιατί μια φορά μου λέει κάποιος τραγουδιστής, μου λέει θα γυρίσω όλη την Ελλάδα. Πάω Κοκκινιά, Πέραμα, Κηφισιά, Μαρούση, Περιστέρι. Έκανε τα κλαπάκια μάλλον. Ναι. Γύρω-γύρω. Ενώ εσύ? Εγώ θα πω εκτός Αθηνών. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στην περιοχή Κολιάκη, στην Αρχαία Επίδαυρο. Τώρα θα πάω Λάρισα και ούτω καθεξής. Μου κλείνουν κάθε εβδομάδα, ας πούμε, παιδιά, κάποια εξτραδάκια. Έχετε την ευκαιρία. Γι' αυτό, σου λέω, κάνετε booking, σας γι' αυτό το λέω. Σου λέω ότι άμα κάνουμε μαζί ένα, θα τους προλαβαίνουμε. Μακάρι να φανώ χρήσιμος και σε αυτή τη φορά. Ναι. Εγώ θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που ήρθες και πήρα την παρθενία σου στο τραγούδι αυτό. Παρθενόλη, όπως είναι. Εύχομαι να είσαι έτσι πάντα να γλεντάς τη ζωή, να είσαι έτσι αγαπημένη. Έτσι είμαι εγώ, δεν έχω αλλάξει καθόλου. Και αγαπάς και έχεις επιλέξει. Έχεις πονέσει τη ζωή σου, αλλά ο πόνος δυναμώνει τους ανθρώπους. Πάντα. Και λέει και ένας που επίσης έχει πονέσει πάρα πολύ. Γιατί εκτός από το γκλίτερ και όλα και τα λοιπά και το φιασίδι που κάνουμε για να βγούμε ως τηλεθεατές να βλέπουν κάτι χαρούμενο και να τους ανεβάζουν τον ψυχισμό τους, δεν πάει ο άνθρωπος να έχει μέσα του περάσει έναν πόνο, τον οποίο τον ξεπαστρεύει, τον ξεφλουδίζει, μετά τον αλείβει με ωραία συναισθήματα και βγαίνει έτσι όπως είναι εσύ με θετική ενέργεια και σου εύχομαι πάντα έτσι να την έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για εσάς κυρίες και κύριοι, πριν αποστηθήσετε το τραγούδι που θα το ξανακούσετε στο playback μας, θα ήθελα να πάμε σε ένα ευχάριστο διάλειμμα και να γυρίσουμε με έναν άνθρωπο που θα μας μοιήσει στο θέμα του luxury. Και δεν λέγεται Λάκης Γαβαλάς.
Θα δείτε ποιος είναι. Σε λίγο. Ένα μονάχα, σου λέω ένα. Δεν θα αγαπήσω άλλον άντρα σαν εσένα. Κι ας με πονάς απ' την καρδιά, δεν έχεις βγει.